Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί και σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και βέβαια σε επανάληψη αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για πολλά πράγματα σήμερα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότακτη Αριστερά, όλοι ξέρουμε ως ΛΑΕ, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, πρώην υπουργό και είναι στην πρώτη γραμμή πάντα. Αν τον έχουμε έτοιμο στο Skype, να το δούμε στην οθόνη μας. Κύριε Στρατούλη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, χαιρετισμούς στους ακροατές και τις ακροατρίες. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ και πρέπει να σας πω ότι έχετε ιδιαίτερη συμπάθεια εδώ στα στελέχη του καναλιού. Λένε τα καλύτερα λόγια για εσάς. Θέλω να ξεκινήσουμε, είδα στην laikeenotita.gr που έχετε, ότι υποστηρίζετε τα αιτήματα της γενικής απεργίας. Τι βλέπετε αλήθεια? Θα υπάρξει αποτέλεσμα από αυτούς τους αγώνες? Ήταν μια όμορφη μέρα σήμερα. Είχε πολύ κόσμο στην Αθήνα, τις διαδηλώσεις των εργαζομένων. Εμείς στηρίζουμε τα βασικά τους αιτήματα που έχουν να κάνουν με το να πάρθουν μέτρα για την ακρίβεια, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή είστε ενεργός πολίτης και ο ίδιος, ότι στα περισσότερα νοικοκυριά στις 15 μέρες τελειώνουν τα λεφτά από τη σύνταξη, το μισθό ή από το εισόδημα που μπορεί να έχουν από το μικρομάγαζο ή τη μικροαγροτική παραγωγή και από εκεί και πέρα δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα πρέπει να πάρθουν μέτρα για την ακρίβεια, πρέπει να στηριχτούν οι μισθοί συντάξεις. Θα είδατε χθες μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία γερμανική εφημερίδα παρουσιάζοντας τα στοιχεία, τα απολογιστικά του κρατικού προϋπολογισμού φέτο, αλλά και τα στοιχεία των κερδών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Έγραφαν ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα πρέπει να δώσουν, λόγω και της ακρίβειας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, αλλά το λένε οι έξω από εμάς. Εδώ δεν είναι, κύριε Στρατούλη, μόνο ακρίβεια, είναι κυριολεκτικά εσχροκέρδεια ενός καρτέλ που λειτουργεί στον χώρο των σούπερ μάρκετ. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί η ακρίβεια χτυπάει στα μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει καθημερινά και στις ανάγκες η λαϊκή οικογένεια, δηλαδή στα τρόφιμα, κατά κύριο λόγο, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαίως γνωρίζετε ότι όλο αυτό συνδυάζεται και με την λεγόμενη στεγαστική κρίση που τα ενίκια έχουν φτάσει στα ουράνια και ειδικά σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αλλά και η Πάτρα έχουν αυξηθεί μέχρι και 73% τα ενίκια για τη φοιτητική στέγη. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς φοιτητικές εστίες. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο φοιτητικών εστιών ώστε να στεγάζονται φοιτητές. Και δυστυχώς, ξέρετε, επειδή λέμε τώρα για στεγαστική κρίση, είναι και η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει οργανισμό κοινωνικής κατοικίας. Είχαμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, τον κατάργησε η Τρόικα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τότε και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και εν συνεχεία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν τον επανέφερε. Δεν έχουμε οργανισμό εργατικής κατοικίας, δεν έχουμε οργανισμό κοινωνικής κατοικίας που δεν συμπεριλαμβάνει εκτός από εργαζόμενες και ευπαθείς ομάδες. Άρα χρειάζονται μέτρα εκεί, χρειάζονται μέτρα ουσιαστικής αύξησης των μισθών και των συντάξεων που τουλάχιστον να καλύπτουν τις απώλειες από την ακρίβεια που γνωρίζετε και το ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι οι αυξήσεις που σκέφτονται να δώσουν είναι πολύ μικρότερες από την αύξηση που έχει η ακρίβεια στα βασικά κοινωνικά αγαθά και βεβαίως να απαρθούν και μέτρα στους χώρους δουλειάς ώστε να εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα είδατε τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή με βάση μια νέα ευρωπαϊκή οδηγία ότι στην Ελλάδα από συλλογικές συμβάσεις καλύπτεται το 25% των εργαζομένων ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη το 80% των εργαζομένων. Άρα οι μισθοί έχουν πάει προς τον κατώτατο μισθό αφού δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και βεβαίως να υπάρχει αξιοπρέπεια στους χώρους εργασίας, ειδικά για τα παιδιά μας, γιατί θα είδατε και τη δήλωση που αυτά έκανα. Ακούγονται όλα. Δεν πρέπει να μετατραπούμε σε σκλάβους στα παιδιά. Κύριε Στρατούλη, αυτά ακούγονται όλα λογικά.
νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει εδώ ή είναι ανειδίκευτοι, φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια δουλειά, να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και μπορεί να φανταστεί ο καθένας μια λαϊκή οικογένεια που στέλνει ένα παιδί της να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα ΤΕΗ, οπουδήποτε στην Ελλάδα, όταν δυσκολεύεται να βγάλει πέρα τις ίδιες υποχρεώσεις δικές της, πώς μπορεί να πληρώσει νίκιο, ρεύμα, φαγητό. Εντάξει, υπάρχουν και φοιτητικές λέσχες για ένα παιδί. Η εικόνα είναι δραματική, κυριολεκτικά. Ναι. Εγώ αυτό που σας ρωτώ, ρωτώ, κύριε Στρατούλη, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να καρποφορήσουν οι αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας με την παρούσα κυβέρνηση? Όχι, δεν είμαι αισιόδοξος. Η παρούσα κυβέρνηση εξάλλου έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς. Βεβαίως και εσείς το παρατηρείτε, ότι παρότι βρίσκεται σε μια διαδικασία φθοράς, η οποία κορυφώθηκε και με την αντιπαράθεση που είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και τον διέγραψε. Μου φάνηκε μεν ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα με μια διαγραφή, αλλά δεν τον αντιμετώπισε. Κριτική που δέχεται στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατία, αλλά και η κυβέρνηση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κόσμο της, είναι και για την κοινωνική δυσαρέσκεια που υπάρχει λόγω της ακρίβειας και τα μέτρα που δεν παίρνει η κυβέρνηση, και παραμένει αυτή η δυσαρέσκεια. Έχουν σοβαρό πρόβλημα εσωτερικό, το οποίο θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του κυρίου Καραμαλή, είναι πολύ δύσκολη θέση του Μητσοτάκη να μην τον προτείνει, όπως καταλαβαίνετε, και δέχεται μια κριτική στο εσωτερικό της και για τα ζητήματα της λεγόμενης woke κουλτούρας, που υπάρχει κριτική που γνωρίζετε και είχε εκφραστεί. Άλλαξε όμως το τροπάριο, άλλαξε το τροπάριο. Μέχρι τώρα μιλούσε για την καταδυνάστευση από την πλειοψηφία των μειοψηφιών, τώρα είπε τα εντελώς αντίθετα ο κύριος Μητσοτάκης. Λόγω αποτελεσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες στις προεδρικές εκλογές, αλλά αυτό δείχνει το πόσο ευκαιριακές πολιτικές κάνει και τον πολιτικό τυχοδιοκτισμό και οπορτουνισμό της παρούσας κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει προβλήματα, ωστόσο καταφέρνει και περνάει αντικοινωνικούς νόμους για κάποιους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επιμένει να εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που τη στηρίζουν πρωτοφανώς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχουν ιδιοκτησιακά και οικονομικά. Και ως μέτοχη, δεύτερο, έχει αιμονές ιδεολογικές. Είναι νεοφιλελεύθερος ο Μητσοτάκης και η γύρω του που έχει στο Μαξίμου η Συμβουλή του και ο βασικός πυρήνας στον υπουργό του. Θέλει οτιδήποτε δημόσιο κοινωνικό να το αφανίσει, να το ιδιωτικοποιήσει, να το ξεπουλήσει. Πιστεύουν ότι η αγορά μπορεί να ρυθμίζει τα πάντα και δεν χρειάζεται παρέμβαση του κράτου με ισχυρές κοινωνικές πολιτικές. Ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Πάμε λοιπόν εδώ, αυτό είναι σημαντικό, να αφήσουμε την κυβέρνηση, να δούμε μια διαλυμένη αντιπολίτευση. Τι γίνεται? Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει, και μετά και την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να καταλάβει τη θέση που είχε στο παλιό πολιτικό σκηνικό με ένα νέο δικοματισμό που να είναι αυτό σε εναλλαγή εξουσίας. Όμως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν λέει τίποτα διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία και από αυτά που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης επί της ουσίας. Και κυρίως αρκετοί και από τους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και κυρίως, να μην το ξεχνάμε, εγώ ξέρω ότι εσείς προσωπικά δεν το ξεχνάτε, αλλά ούτε εγώ, αλλά οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, ότι τις δεσμεύσεις της χώρας μέχρι το 2060 για συγκεκριμένη οικονομική πολιτική, ώστε να αποπληρώνει το υπέρμετρο χρέος της χώρας που έφτασε τώρα τα 410 δις, είναι ότι θα έχουμε λιτότητα μέχρι το 2060. Αυτό το συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, στο τρίτο μνημόνιο. Είναι δεσμεύσεις ενός των δεσμεύσεων. Τι μπορεί να γίνει, κύριε Στρατούλη? Πάμε στο διατάφτα. Εσείς είστε μία μικρή πολιτική δύναμη, δεν καταφέρατε το 2015 να εκπροσωπηθείτε τον Σεπτέμβριο στη Βουλή. Τώρα δεν ξέρω αν κάπου γίνονται και μαγικά κόλπα στη Singular Logic, έχω ερωτηματικά. Εν πάση περιπτώσει δεν εκπροσωπηθήκατε, δεν τα καταφέρατε, κάνετε μια κοινή προσπάθεια με το Μέρα 25 και άλλες αριστερές δυνάμεις. Και σας ρωτάω, υπάρχει προοπτική συγκρότησης ενός ευρύτερου αριστερού, όπως το θέλετε εσείς, λαϊκού, όπως το λέτε, μετόπου, το οποίο να μπορέσει να έχει την προοπτική να αλλάξει τα πράγματα?
Ναι, θα σας πω, κοιτάξτε, για να αμφισβητηθεί έμπρακτα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για να υπάρξει πραγματική αντιπολίτευση αυτή, γιατί σας είπα, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί και δεν θέλει, γιατί έχει τις ίδιες δεσμεύσεις επί των βασικών πολιτικών με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί, γιατί ήδη είναι σε μια πορεία διάλυσης χωρίς επιστροφή. Είναι όπως η αμοιβάτα. Η αμοιβάτα που διαιρείται, διασπάται. Μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με το ποιος θα βγει επικεφαλής σε αυτές τις εκλογές. Και ήδη συγκροτηκόμα ο κύριος Κασελάκης. Άρα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα κάτι πρέπει να γίνει από την αριστερά. Εμείς λοιπόν, η άποψή μας είναι ότι για να αμφισβητηθεί, δύο πράγματα χρειάζονται. Πρώτον, να ενταθούν οι κοινωνικοί αγώνες, ώστε να εκφράζεται μέσω κοινωνικών αγώνων η κοινωνική δυσαρέσκεια και δυσανεξία που έτσι κι αλλιώς υπάρχει για τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και το δεύτερο, ένας ισχυρός αριστερός πόλος αντιπολίτευσης που να συσπηρώνει ευρύτερες δυνάμεις, αριστερές, ανυπόταχτες στα μνημόνια και πατριωτικές, δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πραγματική αντιπολίτευση. Εμείς λοιπόν με το ΜέΡΑ 25, με την ανταγωνιστική αριστερά που έχει πολλά στελέχη στην Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν φύγει από χρόνια από αυτόν, με οικολόγους ριζοσπάστες που δεν είναι οικολόγοι. Φτιάξατε την ενωτική πρωτοβουλία, όπως είναι ο υπέρτιτλος. Την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Κάνουμε συζητήσεις αυτή την περίοδο και με άλλες αριστερές δυνάμεις και προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτή την ενωτική πρωτοβουλία, να τη συνδιαμορφώσουμε ώστε να έχει μια αποφασιστική παρέμβαση στις εξελίξεις, όχι για να κυβερνήσει σε αυτή τη φάση, γιατί μην λέμε αέρα κοπανιστό, για λίγο δεν μπορέσαμε να μπούμε στην Βουλή. Άρα να υπάρξει ένας τέτοιος πόλος, να κάνει αντιπολίτευση κοινωνική και βεβαίως στις ερχόμενες εκλογές να μπορέσει να μπει με ισχυρές δυνάμεις στη Βουλή, ώστε να παλέψει και μέσα από αυτό το κεντρικό πολιτικό σκηνικό που είναι αναγκαίο για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η δυνάμη της αριστεράς, και αυτό αφορά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και άλλες δυνάμεις της αριστεράς και αντιμνημονιακές δυνάμεις, ότι αν θέλουν αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συγκυρία που ο Μητσοτάκης, παρότι και η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχουν φθορά, συνεχίζουν τις αντικοινωνικές πολιτικές του και τα επικίνδυνα μπλεξίματα στην Ουκρανία με το ΝΑΤΟ και τα επικίνδυνα μπλεξίματα στο Ισραήλ με τη στήριξη της γενοκτονίας που κάνει το κράτος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Αν είναι λοιπόν να είναι χρήσιμη η αριστερά αυτή την περίοδο, μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, και από την άλλη η όποια δυσαρέσκεια φαίνεται ότι πηγαίνει σε ακροδεξιά δυνάμεις, αν θέλει να είναι χρήσιμη, αναγκαία για το λαό, να είναι αποκούμπητο η αριστερά, μια λέξη πρέπει να έχει αυτή την περίοδο. Ενότητα, στήριξη με το ενιαίο πόλο που θα κάνει τον κοινωνικό αγώνα και προβολή μιας εναλλακτικής πρότασης που θα είναι προτάσεις συγκεκριμένες, ριζοσπαστικές, ανατρεπτικές, σε ρήξη με τα συμφέροντα βεβαίως τα οικονομικά και τα πολιτικά που κάνουν κομμάτι στη χώρα, αλλά να είναι και ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και πιστικές, για να καταλαβαίνουν οι πολίτες, ο λαός μας, η νεολαία μας, ότι μπορεί να ζήσουν καλύτερα εάν εφαρμοστούν οι προτάσεις που προτείνουμε εμείς. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε και κάνουμε καμπάνια σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η Θεσσαλονίκη, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Στην Αθήνα που μίλησε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης και εγώ, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Και έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για την ακρίβεια τις επόμενες μέρες και συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Κοινήστε, το ζήτημα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το μεγαλύτερο όπως εκφράστηκε στις ευρωεκλογές, γυρίσει την πλάτη συνολικά στο πολιτικό σύστημα, γιατί δεν πιστεύει, έχει χάσει την ελπίδα του. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά. Έχετε δίκιο, έτσι. Για να επιστρέψει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι έτσι πιο προσωπικό, αν θέλετε. Σας παίρνουν τηλέφωνο με μεσαία ή κατώτερα, ανώτερα στελέχη από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ να σας πούν «Σύντροφε, είχατε δίκιο που φύγατε τότε και τα έχουμε κάνει σαλάτα». Δηλαδή, σας αναζητούν κάποια στελέχη να βρουν ένα αποκούμπι πολιτικό σας με όλο αυτό που γίνεται. Γιατί ακούσαμε λουχάρι από τον πρώην πρόεδρο του κάπου έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, ελπίζω να αποκατασταθεί. Ακούσαμε και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο τον Κασελάκη, να μιλάει για το ΝΑΤΟ ως ιερά συμμαχία. Λοιπόν, μιλάμε για μια νατοϊκή δηλαδή εκδοχή. Εσείς πώς θα το εκφράσετε και αν επικοινωνούν σύντροφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ σε εσάς, πρώην σύντροφοί σας? Ναι,
Ναι, βεβαίως. Και το τηλέφωνο χτυπάει καλή ασταμάτητα. Είδατε και αυτή την ώρα που μιλούσαμε. Με καλούσαν για αυτό το λόγο. Πάρα πολλά μέγη, στελέχη, απλός κόσμος που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς απογοητευμένος από την εικόνα που έχει αυτός ο πολιτικός φορέας και πραγματικά παραδέχονται, αρχίζουν πλέον να προβληματίζονται και να αναστοχάζονται, λέγοντας ότι είχατε δίκιο το 2015, από εκεί άρχισε η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ενώ ήταν ένα αριστερό αντιμνημονιακό κόμμα, πέρασε στην άλλη πλευρά, ταυτίστηκε με τις πολιτικές που εφάρμοζαν οι μνημονιακές δυνάμεις, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ. Είχατε απόλυτο δίκιο. Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Και εμείς με αυτόν τον κόσμο που αποδεσμεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ και προβληματίζεται και αναστοχάζεται, είμαστε σε ένα διάλογο αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Και όχι μόνο με κοινή συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες όπως σήμερα για την απεργία, αλλά και για το πώς να επανασυγκροτήσουμε και να ενώσουμε την αριστερά, τουλάχιστον αυτή την αριστερά που δεν υποτάχθηκε στα μνημόνια. Και στο τρίτο μνημόνιο που οδήγησε και στην αυτό ταπείνωση. Και το όνομά σας είναι Λαϊκή Ενότητα, αν υπότακτε αριστερά. Επειδή κάνατε μία αναφορά και στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή, θέλω να μας δώσετε τη θέση σας και για αυτό που συμβαίνει, την σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία δεν είναι προφανώς ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Εγώ προσωπικά την είχα αποκαλέσει πόλεμο δια αντιπροσώπων από το 22. Λοιπόν, αλλά και, και τη Μέση Ανατολή, όπου βλέπουμε μια τραγωδία να εξελίσσεται. Ποια είναι η θέση σας? Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν η μόνη δύναμη στην αριστερά που κάναμε και ανοιχτή εκδήλωση ένα μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Είπαμε ότι την ευθύνη την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Πρώτο, δεν τηρήσαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μαζί με τη Γερμανία και εγγύητρια δύναμη. Οι συμφωνίες του Μίνσκ που είχε κάνει η Ρωσία με την Ουκρανία και ήταν εγγυήτριες δυνάμεις αυτές για να έχουν μια σχετική αυτονομία στα πλαίσια βεβαίως της Ουκρανίας, η λαϊκή δημοκρατία του Ντονέσκ και οι ανατολικές περιοχές. Αντί να κάνουν αυτό, έστελναν τα φασιστικά τάγματα Αζόφ και έσπαζαν τους ρωσόφωνους της Ουκρανίας. Θέλαν να βάλουν στο ΝΑΤΟ αυτή τη χώρα και μάλιστα υπήρχαν δηλώσεις πριν από την εμπλοκή στον πόλεμο, λίγες μέρες πριν του Ζελένσκι, ότι θα έβαζε πυρηνικά στην Ουκρανία, που από το Κίεβο... Εδώ, αν μου επιτρέπετε λίγο, επειδή έχει ομολογήσει η πρώην καγκελάριος, η Αγγέλα Μέρκελ, ότι ο σκοπός των συμφωνιών του Μίνσκ για τους δυτικούς ήταν να κερδίσουν χρόνο να στρατιωτικοποιηθεί η Ουκρανία κάτι και να κάνει αυτές τις πόλεις φρούρια, κάτι το οποίο συνομολόγησε και ο Φρανσουά Ολάν, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας. Δηλαδή υπήρχε ένα σχέδιο, μια εξαπάτηση θα έλεγα της Ρωσίας. Ναι, προσέξτε, της Ρωσίας. Άρα όλη η ευθύνη πέφτει σε αυτούς και τον πόλεμο δεν τον ξεκίνησαν τώρα. Οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ και η ηγεσία και το ιερατείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ξεκίνησαν στην Ουκρανία το 2014. Όταν χρηματοδότησαν και στήριξαν με όλα τα μέσα την ανατροπή νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και σχηματίσαν κυβέρνηση με συμμετοχή του Αζόφ και άλλων φασιστικών τμήματων εκεί στην Ουκρανία, η ευθύνη είναι εκεί. Εμείς δεν παίξαμε. Κύριε Στρατούλη, όπως είναι γνωστό, είχε συγκροτηθεί, ακούστε με λίγο, από τη Βικτόρια Νούλαντ, η κυβέρνηση που έγινε μήνες πριν ξεσπάσει το Μαϊντάν, το πραξικόπημα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και είμαστε από τις λίγες πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς στην Ελλάδα που δεν διαδηλώσαμε και στην Αμερικάνικη και στη Ρώσικη πρεσβεία, διαδηλώσαμε στην Αμερικανική πρεσβεία και όχι στη Ρώσικη, γιατί δυστυχώς... Είναι εύγλωτο αυτό που λέτε. Είναι εύγλωτο. Νομίζω είμαι απόλυτα καθαρός. Πάμε στη Μέση Ανατολή. Πριν πάμε στη Μέση Ανατολή. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία που διεξάγει το ΝΑΤΟ μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό απέναντι στη Ρωσία είναι τεράστιες. Πρώτο, έπρεπε να κηρύξουν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Δεύτερο, έπρεπε να πάρουν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες ώστε να μην ξεσπάσει εκεί ο πόλεμος. Τρίτο, είναι απαράδεκτο να στέλνουν και χρήματα και όπλα, οπλικά συστήματα πολύ αναπτυγμένα και μπαλιστικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς για να συντηρήσουν και να κλιμακώσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θυσιάζονται φαντάροι και από Ρώσοι και Ουκρανοί για να για να παίζει ρόλο και να επαυξάνει ο ρόλος των ΗΠΑ.
και να αναπληρώσουν τις απώλειες που είχαν σε σχέση με το ότι πια δεν είναι μονοπολικός ο κόσμος, αλλά διαμορφώνονται συνθήκες πολυκεντρικού πολυπολικού κόσμου. Γιατί βοήθησαν τις ΗΠΑ να βάλουν 2-3 χώρες μέσα ακόμα στο ΝΑΤΟ και κυρίως να πουλάνε το δικό τους υγροποιημένο αέριο και το πετρέλαιο που είναι 3 φορές ακριβότερα, 4, πολλές φορές και 10 φορές ακριβότερα από ό,τι είναι το ρώσικο πετρέλαιο. Γι' αυτό έχει κλονιστεί και ακόμα και η γερμανική οικονομία έχει κλονιστεί από την αύξηση των ενεργειακών πόρων. Δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης του Σόλτς και του Μακρόν. Είναι πολύ κοντή πολιτικά αυτή η ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταστρέφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρέφουν και συμβάλλουν να δημιουργηθούν και συνθήκες ακόμα και πυρηνικού πολέμου που θα γίνει στην Ευρώπη. Δεν θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα οι ευθύνες είναι εγκληματικές. Και του κυρίου Μητσοτάκη. Είμαστε σε πόλεμο, λέει, με τη Ρωσία. Γιατί, από πότε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία? Αποφάσισε η Βουλή των Ελλήνων με τις αυξημένες πλειοψηφίες που λέει το Σύνταγμα? Μας έκανε τίποτα εμάς η Ρωσία στην Ελλάδα? Ίσα ίσα στα διεθνή ζητήματα για την Κύπρο και άλλα διεθνή ζητήματα που είχε προβλήματα η χώρα μας και για το Αιγαίο, πάντα η διπλωματία αυτής της χώρας, είτε Σοβιετική Ένωση ήταν, είτε Ρωσία μετά, ήταν στήριγμα στις θέσεις της Ελλάδας ότι πρέπει να εφαρμοστεί το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο κλπ. Τι είναι αυτό το οποίο κάνουν? Καταστρέψαν τις ελληνορωσικές σχέσεις, καταρχήν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τα τέλη της και εν συνεχεία το κλιμάκωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ με τον κύριο Κοτζιά, για να τα θυμίσουμε, όταν είχε κάνει τις απελάσεις 8 Ρώσων διπλωματών. Ενώ η χώρα μας έχει δεσμούς ιστορικούς, αδιάρρηκτους, που έχουν να κάνουν και με την επίτευξη της ανεξαρτησίας της, έχει δεσμούς θρησκευτικούς, έχει δεσμούς ιδεολογικούς, έχει δεσμούς πολιτιστικούς, έχει δεσμούς οικονομικούς, είχε με αυτή τη χώρα, και όχι μόνο πρωτοστατούν να στέλνουν όπλα, αλλά πρωτοστατεί η ελληνική κυβέρνηση στο να ψηφίζει πρώτη από όλες και κυρώσεις οικονομικές σε βάρος της Ρωσίας. Τελικά, επειδή είναι μια μεγάλη και πολύ δυνατή χώρα, καταλήγουν αυτές οι οικονομικές κυρώσεις να είναι σε βάρος του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης. Επομένως, πρέπει να πάμε για ειρήνευση εκεί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Ελλάδας, αντί να στέλνουν όπλα και να κλιμακώνουν τον πόλεμο, τη μόνη υπηρεσία που θα είχαν να προσφέρουν ήταν να συμβάλλουν ώστε να υπάρξει ειρηνική διευθέτηση της πολεμικής σύγκρουσης που γίνεται εκεί. Κύριε Στρατούλη, να σας θυμίσω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο μίλησε για αποστρατετικοποίηση των νήσων του Αιγαίου. Διότι de facto, και έχει μιλήσει για αυτά και ο κύριος Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, διότι έχουν μεταφερθεί οπλικά συστήματα από τα νησιά στην Ουκρανία. Από την άλλη, γνωρίζετε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα, πόσο είναι ένας μήνας λιγότερο, είχε ψηφίσει για να υπάρξουν, καλούσε για βαθιά πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, κάτι που θα εσήμαινε ενδεχομένως και πυρηνική εμπλοκή, και πρόσφατα υπήρξε μια δεύτερη ψηφορία να στείλουν 35 δισεκατομμύρια και από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών Ελλήνων και Ευρωπαίων ευρύτερα, αλλά και από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια. Δυστυχώς τα πράγματα είναι επικίνδυνα, να ευχηθούμε να μην γίνει το κακό, γιατί σε πυρηνική σύγκρουση δεν θα επιβιώσει η ανθρωπότητα. Θα είναι μια μεγάλη τραγωδία, γιατί είναι ο απόλυτος στοιχοδιοκτισμός. Θέλω όμως να πάμε, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, Μέση Ανατολή. Έχετε απόλυτο δίκιο, και η ενέργεια του Biden να δώσει την άδεια να εκτοξεύουν πυράβλους δυτικής κατασκευής βαλιστικούς μακράς εμβέλειας είναι μια τυχοδιοκτική εγκληματική ενέργεια, και μάλιστα τη στιγμή που η ρώσικη πλευρά έχει δηλώσει ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις, να υπάρξει καταρχή εκεχηρία και να υπάρξει εν συνεχεία ειρηνική διαθέτηση. Λάδι στη φωτιά έριξε, και ο Μακρόν, ο στρατάρχης Μακρόν, ποιος Μακρόν, που κυβερνά με πραξικόπημα στη Γαλλία, με κυβέρνηση μειοψηφίας και με στήριξη της ακροδεξιάς, το έπαιξε ο πρώτος στρατηγός του στο να δοθεί η άδεια. Εν πάση περιπτώσει, και το δεύτερο εγκληματικό και η δεύτερη εγκληματική ευθύνη, πολιτική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, είναι η εμπλοκή της με τη στήριξη του Ισραήλ στην γενοκτονία που κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Καταστρέφει τελείως τις παραδοσιακές σχέσεις που έχει η χώρα μας με τις αραβικές χώρες και τους αραβικούς λαούς, και εμπλέκει την Ελλάδα σε μια σύγκρουση που έχει καταλήξει, και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί πλέον
λένε ότι είναι γενοκτονία σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. Και δυστυχώς δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη σε αυτή την κατεύθυνση. Και η αντιπολίτευση ως προς την εμπλοκή της για στήριξη του Νετανιάχου και του κράτους του Ισραήλ δεν βλέπω ούτε από το Πασόκ ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είδατε και στην πορεία για το Πολυτεχνείο, μάλλον εμείς, ευρύτερες δυνάμεις και με τις διαδηλώσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός παραμένει στη θέση ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Αυτή έπρεπε να είναι και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, να υπάρξει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με τις αποφάσεις του που έχει πάρει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή το διεθνές δίκαιο, και η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, που δεν το έχει κάνει παρά την απόφαση του ΟΗΕ, ενώ χώρες όπως ξέρετε, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Ο αγώνας όμως του ελληνικού λαού συνεχίζεται, είναι αλληλέγγυος και με διαδηλώσεις και με φάρμακα. Μάλιστα. Και με τρόφιμα. Κύριε Στρατούλη, να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι ήσαν σε σύσκεψη και βγήκατε να μιλήσετε στο κανάλι μας. Ελπίζω σε επίσκεψή σας στη Θεσσαλονίκη να σας έχουμε ζωντανά εδώ στο στούντιό μας. Ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε σε ερωτήσεις μας αναλυτικά. Με μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε. Θα μάθω από την Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου εδώ, τη συναγωνίστριά σας, πότε είναι να ανεβείτε πάνω Θεσσαλονίκη, πότε θα σας έχουμε εδώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, γεια και καλή συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε. Καλές εκπομπές γενικά. Ευχαριστούμε, κύριε Στρατούλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο σημείο αυτό σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί για κάτι έτσι διαφορετικό. Να φύγουμε από την πολιτική, να πάμε στον πολιτισμό, για το μουσείο «Όλη η Ελλάδα σε μικρογραφία». Ελλάδα σε μικρογραφία. Διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, και από την πολιτική να περάσουμε στην τέχνη και σε κάτι μοναδικό. Ένα μουσείο που έχει ανοίξει τις πύλες του τέλος Οκτωβρίου, νομίζω 19 Οκτωβρίου αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι διαφορετικό για το οποίο θα μας μιλήσει σε λίγο με σύνδεση μέσω Skype η κυρία Φωτεινή Ατλαμάζογλου, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του μουσείου αυτού, και ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, ιστορικός τέχνης, διδάκτορας στην ιστορία της τέχνης, ένας παλέμαχος του τουρισμού που έχει επισκεφθεί τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αν έχουμε τους καλεσμένους, να τους δούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ και την κυρία Φωτεινή Ατλαμάζογλου, η οποία είναι χαμογελαστή και είναι μέσα στο μουσείο, και τον κύριο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε σε εσάς, έχουμε να δείξουμε τα πρώτα τρία βιντεάκια από το μουσείο μας. Αυτό το εκπληκτικό, που θα πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη που με πρότεινε να πάω να το επισκεφθώ, και μετά απευθείας να δώσω το λόγο πρώτα κυρία Τλαμάζογλου στον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος θα ήταν στούντιο, αλλά επειδή είναι ασθενής θα βγει τηλεφωνικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τρία πρώτα βιντεάκια και θα τα πούμε σε λίγο. Thank you.
Αυτά λοιπόν, έτσι, μια πρώτη γεύση. Κύριε Μιχαλίδη, μας ακούτε? Σας ακούω. Λοιπόν, είστε και κρυωμένος με τη φωνή. Πείτε μας με δύο λόγια την εντύπωση και τι αποκομίσατε από την επίσκεψή σας σε αυτό το μουσείο, γιατί από ό,τι γνωρίζω έχετε επισκεφθεί τις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Δεν είναι το πρώτο μουσείο που... Λίγο πιο δυνατά, αν είναι δυνατόν, γιατί δυσκολευόμαστε να ακούσουμε εδώ μέσα. Από το 1978, γυρίζοντας όλες αυτές τις χώρες, πόσα μουσεία έχω δει. Έτσι. Και παρόμοια μουσεία σαν κι αυτό, τα οποία καταβάλανε μια τεράστια προσπάθεια για να αναδείξουν τα αξιοθέατα των χωρών τους. Όμως τα αξιοθέατα που διαθέτει η Ελλάδα δεν τα διαθέτει καμία χώρα του κόσμου. Mm-hmm. Το μουσείο αυτό δίνει τη δυνατότητα να τα επισκεφτεί κάποιος σε μερικές ώρες για να δει όλα αυτά τα αξιόλογα αξιοθέατα όλης της Ελλάδας. Είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να υποστηριχτεί, γιατί είναι μια αξιόλογη συμβολή στον τουρισμό. Νομίζω ότι όλοι οι τουριστικοί πράκτορες πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και να βοηθήσουν αυτήν την προσπάθεια η οποία έχει γίνει. Θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά με την κυρία Τλαμάζογλου. Εγώ θέλω, επειδή είστε και ασθενείς, να σας αποδεσμεύσω όταν θα είναι το βίντεο βέβαια εδώ. Και θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τα πούμε εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για το Άγιον Όρος και επιστρέφουμε σε λίγο με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Το Άγιο Όρος είναι το σημαντικότερο μοναστηριακό κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου. Συγχρόνως είναι και ένας πραγματικός θησαυρός μνημείων, που όμως δυστυχώς εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε ποτέ να το δούμε. Γι' αυτό σας δίνουμε την ευκαιρία μέσα από το μουσείο μας να μπορέσετε να απολαύσετε τις ομορφιές και τα παράξενα του Αγίου Όρους. Να λοιπόν, πήραμε μια γεύση από το Άγιον Όρος, αυτά τα οποία είπατε. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, επένδυσαν από αγάπη στην Ελλάδα? Πείτε μας δύο λόγια για αυτούς τους ανθρώπους και για το έργο που έχουν κάνει. Καταρχήν, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο μουσείο μας, το Μουσείο Γεννάτα σε Μικρογραφία. Κάπου βλέπω έχουμε πρόβλημα με την σύνδεση εκεί. Να σας ακούμε. Είναι ένα μουσείο στο οποίο μπορείτε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας σε μικρογραφία, σε μακέτες 1:50 mm-hmm. και με πιστότητα σχεδόν 90%. Αυτή η ιδέα είναι του ζεύγους κυρίου Αλεξάνδερ και Ναταλίας Μέντσικοφ, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό πάρα πολλά χρόνια, έχοντας δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο στην Ουκρανία και στη Βουλγαρία. Και αυτά είναι όλα δημιουργία μιας πολύ μεγάλης ομάδας από Έλληνες, αρχιτέκτονες, ζωγράφους, καλλιτέχνες, που τα έχουν δημιουργήσει όλα αυτά στην παραμικρή τους λεπτομέρεια. Είναι τα εκθέματα όπως σώζονται αυτή τη στιγμή, εκτός από τη μακέτα που υπάρχει στην είσοδο. Στην είσοδο που, ναι. Και είναι ακριβώς όπως ήτανε.
τα αρχαία χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα είναι όπως ακριβώς σώζονται σήμερα. Μάλιστα. Μουσείο μπορείτε να δείτε τους Δελφούς, μπορείτε να δείτε το Άγιο Όρος όπως είπατε κι εσείς, μπορείτε να δείτε τα Μετέωρα, την αρχαία Ολυμπία. Είναι έχω δει, υπάρχει εκεί και ο Λευκός Πύργος και τη Ρωτώντα, όπως τη λέμε, το Ναό του Αγίου Γεωργίου που έγινε μετά. Έχουμε μνημεία και της Θεσσαλονίκης λοιπόν εκεί. Αλλά... Μπορούμε να δούμε τον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας, μπορούμε να δούμε το Αχίλιο στην Κέρκυρα, μπορούμε να δούμε τη Σαντορίνη. Είναι πάρα πολλά, είναι 4 όροφοι σε 1500 τετραγωνικά μέτρα. Εκθεσιακή χώρη 1500 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο για τα Μετέωρα, έτσι. Ευχαριστώ. Και μετά αφού συζητήσω να δούμε λίγο και τους Δελφούς. Αν είμαστε έτοιμοι, πάμε να δούμε τα Μετέωρα. Πολύ ωραία. Βλέπω κάνει μια αντιπαραβολή του φυσικού χώρου των Μετεώρων με τις μινιατούρες, με τις μακέτες που έχουν γίνει και φαίνεται η μεγάλη πιστότητα που υπάρχει σε αυτά. Στα Μετέωρα βεβαίως οι γυναίκες μπορούν να πάνε να τα επισκεφθούν, να προσκυνήσουν, αλλά όπως είπαμε δεν μπορούν να πάνε στο Άγιον Όρος, άρα μπορούν να δούνε πραγματικά με απόλυτη ακρίβεια τις αγιορείτικες μονές που επέτρεψαν, που έδωσαν ευλογία οι γέροντες, έτσι γιατί γνωρίζω ότι έδωσαν ευλογία, να αποτυπωθούν. Μέσα από το μουσείο μας μπορούμε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να δούμε το Άγιο Όρος και να θαυμάσουμε όλο αυτό το έργο που έχει γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τους Δελφούς. Πάμε να δούμε και τους Δελφούς, λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι. Και μετά, καθώς μιλούμε με την κυρία Ατλαμάζογλου, μπορούμε να βλέπουμε κάποιες από τις φωτογραφίες των εκθεμάτων που πραγματικά είναι συναρπαστικά, δηλαδή όποιος το επισκεφθεί ενθουσιάζεται. Είναι κάτι το μοναδικό το οποίο έγινε στην Αθήνα. Θα μπορούσε να γίνει και στη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο για τους Δελφούς. Έχει πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο βίντεο. Έπρεπε να γίνει κάποια σχετική επεξεργασία. Πάμε λοιπόν, βλέποντας και συνάμα τις φωτογραφίες που έχουμε πάρει από το μουσείο, να μας πείτε από ποιες περιοχές της χώρας είναι τα εκθέματα. Δηλαδή, είπαμε για τη Θεσσαλονίκη. Μας είπατε για την Ολυμπία, Δελφούς, Άγιον Όρος. Από ποιες περιοχές της χώρας και μνημεία είναι τα εκθέματα. Μας ακούτε? Σας ακούω, ναι, ναι. Ναι, ναι, πείτε μας από ποιες περιοχές. Τώρα βλέπουμε το Λευκό Πύργο εδώ, το Ωραία. Σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε Δελφούς από την Επίδαυρο, έχουμε την αρχαία Μεσίνη, έχουμε την αρχαία Ολυμπία, έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, έχουμε από την Κέρκυρα, από τη Ρόδο, έχουμε από την Πάτρα τον Άγιο Ανδρέα, έχουμε τη Σαντορίνη, όπως είναι το νησί σήμερα, γιατί είναι μιας εξαιρετικής ομορφιάς η Σαντορίνη και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να το αναδείξουμε και μέσα στο μουσείο. Και έχουμε
κάποιες περιοχές από την Νότια Ιταλία, ήταν οι πρώτες απικίες των Ελλήνων, που βρίσκονται, σώζονται τα, αρχαία, τα ελληνικά, απλά βρίσκονται στην Ιταλία. Από τη Μεγάλη Ελλάδα, τη Magna Grecia, όπως τη λένε και οι ίδιοι οι Ιταλοί. Μεγάλη Ελλάδα, οι πρώτες απικίες των Ελλήνων. Έχουμε της Αθήνας βέβαια τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Έχουμε το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Τα μετέωρα, το Γιώρος. Είναι και ο κολοσσός της Ρόδου. Είναι και ο κολοσσός της Ρόδου στον έναν όροφο. Mm-hmm. Πώς ακριβώς είναι το πραγματικό το άγαλμα. Πώς κατανέμονται στους τέσσερις αυτούς ορόφους, γιατί υπάρχει και ο πέμπτος όροφος όπου θα γίνονται προβολές ουσιαστικά. Στους τέσσερις αυτούς ορόφους πώς κατανέμονται τα εκθέματα, στους δύο είναι αρχαιότητα και στους υπόλοιπους δύο είναι άλλα εκθέματα, είναι μοιρασμένα, πώς είναι? Στους δύο είναι η αρχαιότητα και στους άλλους δύο είναι της νεότερης Ελλάδας μέχρι σήμερα που είναι τα νησιά μας. Μάλιστα. Επειδή πέρα από τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, που είναι η μισή Ελλάδα, 4,5-5 εκατομμύρια, πάρα πολλά σχολεία, πρέπει να σας πω, έρχονται στην Αθήνα για να επισκεφθούν τη Βουλή. Πάνε για επίσκεψη, κάνουν εκδρομές. Και φαντάζομαι θα ήταν εξαιρετική ευκαιρία μαθητές, δηλαδή από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο, από τα νησιά, από την Πελοπόννησο, από οπουδήποτε, όταν βρεθούν για μια επίσκεψη στην Αθήνα, να έρθουν να επισκεφθούν το μουσείο. Τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί σας, έρχονται απευθείας εκεί? Γιατί άλλο όταν έρχεται ένας ως πρόσωπο ατομικά και άλλο όταν έρχεται μια ομάδα. Ήδη έχουμε πάρα πολλά κλεισμένα ραντεβού για παιδιά, για σχολεία και για συλλόγους οι οποίοι είναι εκτός Αττικής. Mm-hmm. Πρέπει να μας καλέσουν κάποιες μέρες νωρίτερα για να μπορέσουμε να κλείσουμε το χώρο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν θα έρθουν 50, 60, 70 άτομα πρέπει να έχουμε το χώρο μόνο για εκείνους. Επίσης πρέπει να ενημερώσουμε την ξεναγό μας για να μπορέσουν να έχουν ξενάγηση μέσα στο μουσείο. Οπότε πρέπει και εκείνη να ξέρει λίγο το πρόγραμμά της. Περίπου μία εβδομάδα είναι ένας καλός χρόνος Να ενημερωθεί το μουσείο, για να κάνει τη σχετική προετοιμασία και να έχει και την ξεναγό. Υπάρχει λοιπόν ξεναγός η οποία θα δώσει πληροφορίες για όλα αυτά τα μνημεία, τα οποία θα βλέπουν οι μαθητές, οι επισκέπτες, μικροί, μεγάλοι, όποιαν είναι αυτοί. Λοιπόν, εγώ θέλω πριν κλείσουμε να πάμε μια φορά ακόμη να δούμε τα πρώτα τρία βίντεο τα οποία δείξαμε στην αρχή, να πάρουμε μια γεύση και να κάνουμε τον επίλογο με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, την κυρία Ατλαμ Άζογλου, η οποία είναι και πολύ χαμογεραστή και ευχάριστη ως χαρακτήρας, εξάλλου δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τρία βίντεο και να συνοψίσουμε κλείνοντας.
Θέλω να μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μας πραγματικά για αυτό το μοναδικό έργο και είμαι βέβαιος ότι όσοι το επισκεφθούν και θα το ξαναπισκεφθούν, θα τους τροφοδοτήσει και μια αγάπη για την αρχαιότητα και για τα νεότερα μνημεία και να πάνε να δούνε μετά και τους ίδιους τόπους των μνημείων. Αλλά αυτό είναι ένα θαύμα, ότι μπορεί κάποιος σε μια ώρα να περιηγηθεί σε ένα μουσείο και να δει με απόλυτη αποτύπωση του πραγματικού σημερινού μνημείου σε διαστάσεις είναι 1:50, κυρία Τλαμάζογλου, για να δει πώς είναι σήμερα το μνημείο. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε κλείνοντας? Αυτός είναι ο στόχος μας, να μας επισκεφτούν και να δώσουμε την ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο που ίσως δεν θα μπορέσει να πάει στα πραγματικά μνημεία, λόγω απόστασης καμιά φορά, λόγω οικονομικού καμιά φορά, να μπορέσουν να τα δουν και να θαυμάσουν αυτή την ομορφιά. Τα μνημεία, δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να τα δουν όλα σαν να τα βλέπεις από drone, σαν να τα βλέπεις από πάρα πολύ ψηλά, κάτι που όταν πάμε στα πραγματικά μνημεία δεν έχουμε την ευκαιρία, τα βλέπουμε όλα στην ευθεία και χάνουμε λίγο ακριβώς τη σύνδεση του ενός κομματιού με το άλλο. Και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε όλους μας τους επισκέπτες. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Φαβιέρου 2 και Μάρνη. Εξυπηρετεί το μετρό της Ομόνιας, είμαστε 5 λεπτά από την Ομόνια. Είμαστε ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα καθημερινά. Και επίσης θέλω να πω ότι αν κάποιο σχολείο από την επαρχία ή κάποιο σύλλογο από την επαρχία θέλει να κρατήσουμε το ωράριο λόγω της απόστασης μέχρι να φτάσουν από το μέρος τους στην Αθήνα και μετά τις 7, μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Και αυτό με το ραντεβού. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσταν εδώ και με το χαμόγελο μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα σας επισκεφτώ στο επόμενο ταξίδι. Να τα δούμε από κοντά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα επιμελητήρια. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο μαζί. Και 25 Νοεμβρίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πάει στην Κάλπη, στη ΔΕΘ, περίπτερο 10. Οι ισχυροί επαγγελματίες με επικεφαλή τον Θάνο Κουλουτμπάνη καλούμε τα μέλη να συμμετέχουν στις εκλογές για ένα ισχυρό επιμελητήριο με ισχυρούς επαγγελματίες. Η συμμετοχή σου θα μας κάνει πιο διεκδικητικούς, η φωνή σου πιο δυνατούς, η ψήφος σου πιο ισχυρούς. Ισχυροί επαγγελματίες Θάνος Κουλουτμπάνης. 23-24-25 Νοεμβρίου, 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα, ΔΕΘ, περίπτερο 10. Να είμαστε λοιπόν, σας είπα ότι θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική κυρία, δραστήρια επιχειρηματία, την κυρία Ειρήνη Βαβούσκου, Ειρήνη Βίτα διαβάζω σε αυτό Βαβούσκου, η οποία είναι δραστήρια επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη και είναι υποψήφια σύμβουλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο «Ισχυροί επαγγελματίες» με επικεφαλής το Θάνο το Κουλουτμπάνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Βραμίδη, και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Μεγάλη μας χαρά. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τον συνδυασμό σας, για τους ισχυρούς επιχειρηματίες, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα και μετά να συζητήσουμε και λίγο για εσάς, που έχετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πείτε. Ναι, και εγώ είμαι υποψήφια στο συνδυασμό του Θάνου του Κουλουτμπάνη, ισχυροί επαγγελματίες.
Έγινε πρόταση από τον Θάνο, γιατί το γνώριζα προσωπικά. Να σας ρωτήσω λίγο σε ποια κάμερα κοιτάζω μπροστά. Κοιτάτε εκεί. Ωραία. Γνώριζα τον Θάνο προσωπικά, υπήρξε πελάτης μου εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο έτσι χαρακτηρίζω τον Θάνο από μια αξιοπρέπεια. Γι' αυτό το λόγο και αποφάσισα να κατέβω στο δικό του το ψηφοδέλτιο, με το δικό του συνδυασμό και να στηρίξω την προσπάθεια, γιατί πραγματικά αξίζει. Δεν σας κρύβω, κύριε Αβραμίδη, ότι σε όλους αυτούς τους μήνες που τρέχουμε αυτή την προετοιμασία των εκλογών, αυτό που αποκόμισα εγώ ως υποψήφια στο κομμάτι του συνδυασμού του, είναι η μεγάλη οργάνωση που έχει ο Θάνος ο Κουλουμπάνης. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε πραγματικά να είμαστε ένας από τους δύο συνδυασμούς που θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Μάλιστα. Ενώ στο παρελθόν ήταν πολύ περισσότεροι, τώρα είστε δύο συνδυασμοί. Ποιες είναι οι ιδιαίτερες προτάσεις που έχετε για το επιμελητήριο και με ποιον τρόπο μπορούν να ωφεληθούν οι επαγγελματίες? Διότι το ζήτημα εδώ είναι, θα έλεγα ότι όλοι οι επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, εξάλλου είναι τρεις μέρες, είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 23, 24 και 25 Νοεμβρίου. Τι είναι αυτό λοιπόν που προτείνει ο συνδυασμός σας? Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα είναι ζωτική σημασίας το να έρθουν και να ψηφίσουν και να στηρίξουν τις εκλογές αυτές οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Ας μην ξεχνούμε ότι το επιμελητήριο, όλα τα επιμελητήρια, είναι το φίλτρο των προβλημάτων της αγοράς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περνάνε τα προβλήματα μέσα από το επιμελητήριο και οι ίδιοι οι σύμβουλοι του επιμελητηρίου και φυσικά με τον πρόεδρο αυτού μεταφέρουν τα προβλήματα στα Υπουργεία. Επίσης και αντίστροφα μπορεί να συμβεί αυτό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στα Υπουργεία είναι τα επιμελητήρια αυτά που μπορούν να ασκήσουν πίεση για να αλλάξουν αυτές οι αποφάσεις, να τροποποιηθούν ή ας πούμε να είναι ρεαλιστικές. Οπότε στην πραγματικότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, για να ξαναγυρίσω σε αυτό, να υπάρχει συμμετοχή. Υπάρχουν γύρω στις 30.000 εγγεγραμμένοι επαγγελματίες. Εμείς περιμένουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Βέβαια βλέπω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά κάνουν τον κόσμο να νιώθει απογοητευμένος, και αυτό δικαίως φυσικά, αλλά θα πρέπει να έρθουν. Είναι τριήμερες οι εκλογές, όπως είπατε πολύ σωστά, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Δευτέρα και για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. και να στηρίξουν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατή, ας το πούμε, συμμετοχή, για να μπορέσουμε κι εμείς αυτή τη δύναμη να τη χρησιμοποιήσουμε πέρα-πέρα σαν αυριανή διοίκηση. Τι προτείνετε, λογάρι, για το φορολογικό? Έχουμε τη γειτονική μας χώρα, τη Βουλγαρία, που έχει φορολογία 10%. Και από εκεί πέρα, για το μέρισμα, αυτό λοιπόν που θα εκταμιεύσει από την επιχείρηση, είναι συν 5%. Εδώ εσείς έχετε ένα βραχνά φορολογικό ή μικρομεσαίοι. Τι, ναι, πρέπει να γίνει στο φορολογικό? Ποια είναι η πρότασή σας, διότι αύριο ως διοίκηση, όποια διοίκηση και εδώ και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, θα καταθέσει προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το πρόβλημα του ΦΠΑ και της φορολογίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει πρόσφατα ένα άρθρο, και το οποίο είναι ανεβασμένο και στην ιστοσελίδα μου, vavuscu.gr. Mm-hmm. Αρθρογραφώ, η αλήθεια είναι, και μου αρέσει αυτό γιατί επικοινωνώ έτσι τις θέσεις μου και τις σκέψεις μου μέσα από την ιστοσελίδα μου, αλλά και μέσα από διαφορετικά μέσα ενημέρωσης. Σχετικά τώρα με τον επαγγελματία, αν και η αλήθεια είναι ότι η αγορά και το μεγαλύτερο, το συντριπτικό κομμάτι της αγοράς έχει να κάνει με το μικρομεσαίο επιχειρηματία και επαγγελματία στην Ελλάδα, δεν υπάρχει η στήριξη που θα έπρεπε να υπάρχει. Ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, είναι το ΦΠΑ. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι τα ερευνητικά. Λόγω για το ΦΠΑ, κυρία Βαβούσκου, ποια είναι η πρότασή σας? Τι πρέπει να γίνει με τον φόρο προστιθέμενης αξίας? Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα εδώ. Ή θα κρατήσουμε το ΦΠΑ και θα κοιτάνε να βρούνε τρόπους να αποφύγουν αυτή την απόδοση ΦΠΑ, mm-hmm. Οι μικρομεσαίοι, ή θα πρέπει να χαμηλώσουμε το ΦΠΑ έτσι ώστε να μην είναι βραχνάς, τέλος πάντων, και να κοιτάμε όλοι να το πληρώνουμε στην ώρα, και μιλάμε για πολύ χαμηλές κλίμακες, έστω και το 6, το 8%, έτσι ώστε να μπορούμε να το πληρώνουμε χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Έτσι θα κινείται πολύ πιο γρήγορα το χρήμα, θα κάνει περισσότερους κύκλους και στο τέλος όλοι θα κερδίζουν, και το ίδιο το κράτος
κράτος από τη μεγαλύτερη κίνηση του χρήματος, τελικά θα εισπράττει περισσότερα. Έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτό είναι πολύ σωστό το σκεπτικό και αυτή είναι και η δική μου τοποθέτηση σε σχέση με το ΦΠΑ. Μάλιστα. Υπάρχει μια φωτογραφία την οποία πήραμε. Αν μπορεί η ροή να μας τη δείξει, και έχουμε και ένα, εκεί ένα στόπ που κρατάει η κυρία Βαβούσκου. Είναι τρεις κυρίες. Λοιπόν, βλέπω μαχαίρι στο κρέας, ψάρι. Για πείτε μας. Λοιπόν, έχετε κάνει μια ομάδα. Ναι, είμαστε τρεις γυναίκες της εστίασης, όπως ονομάσαμε και το αρθράκι, το δελτίο τύπου. Είναι η Κατερίνα Ιτζερμιά, είναι από τις Τηγανιές και Σχάρες. Είναι η Ντίνα Ιτέρτσι από το εστιατόριο Μαϊάμι και είμαι και εγώ από τους παιδότοπους Πάρτιλαντ. Θεωρούμε ότι η εστίαση αυτή τη στιγμή έχει πληγεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κλάδο και δικαίως το θεωρούμε, γιατί οι μεγαλύτερες αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι για την εστίαση. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με όλες αυτές τις αλλαγές που έχει αναλάβει να ξεκινήσει η κυβέρνηση. Όμως σε σημείο που πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν θα μπορεί να υπάρχει αύριο. Γι' αυτό το λόγο με τις συναδέλφους ιδιοκτήτριες εστιατορίων είπαμε να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει προβολή και οι εστιατόρες, οι καφετέριες, οι άνθρωποι της εστίασης να στηρίξουν πραγματικά την εκπροσώπηση στο επιμελητήριο. Στο επιμελητήριο συμμετέχουν και από τις υπηρεσίες από τις οποίες είστε εσείς. Και από το εμπόριο, εδώ βλέπω πάντως φωτογραφία με τρεις δυναμικές κυρίες και οι τρεις υποψήφιες με τον συνδυασμό ισχυροί επαγγελματίες. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για τη δική σας τη δουλειά που κάνετε. Κοιτάξτε, μιλήσατε στην αρχή για τον δυναμισμό και αυτό θα το πω σε σχέση με τη δουλειά μας. Ο δυναμισμός πολλές φορές ξεκινάει από την ανάγκη. Τι σημαίνει αυτό, ότι πολλές φορές είναι τέτοια η κατάσταση που πρέπει πραγματικά να πιάσεις τη ζωή από τα μαλλιά και να βγεις μπροστά και να όχι απλά να επιβιώσεις, mm-hmm. αλλά να χρειαστεί να τα πας τόσο καλά, ώστε να μπορείς να έχεις, ας το πούμε, ακόμα και ευημερία. Μια λέξη που την ξεχάσαμε τον τελευταίο καιρό, αυτή την ευημερία. Έτσι και στη δική μου περίπτωση η ανάγκη ήταν αυτή η οποία με έκανε φυσικά να εργάζομαι, να ανοίξω το κατάστημα, τον παιδότοπο, κατά καιρούς είχα και άλλα καταστήματα εστίασης, οπότε δεν είναι η πραγματικότητα ότι μόνο ασχολούμαι με τους παιδότοπους. Άρα και... πάντα είχατε αναζητήσεις ως επιχειρηματίας, προσπαθούσατε σε διάφορους χώρους... Πάντα, να κάνετε πράγματα. Πάντα δούλευα. Επιχειρηματίας, επαγγελματίας είμαι τα τελευταία αρκετά χρόνια, αλλά πριν από αυτό έχω δουλέψει σε πολλές επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οπότε, για να καταλήξω μετά από όλα αυτά, σε διάφορες προσπάθειες ενασχολούμενη με διαφορετικά αντικείμενα, αυτή τη στιγμή έχω πραγματικά τους παιδότοπους. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Είναι κομμάτι της εστίασης οι παιδότοποι, γιατί συνδυάζουν mm-hmm. και το εστιατόριο, την καφετέρια και το χώρο εκτόνωσης για τα παιδιά με παιχνίδια. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πραγματικά, να σας πω, χαίρομαι που σας μπορώ να κάνω τις εκδηλώσεις. Ναι, σε πραγματικά. Σε ποια περιοχή της πόλης είναι ο παιδότοπος? Αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάμε, έχω έναν παιδότοπο ανατολικά, πίσω από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, δίπλα στη Σουζούκη. Και έχω και άρα έναν και υπάρχει άνετο πάρκινγκ εκεί. Ναι, και στις δύο περιπτώσεις τα πάρκινγκ. Και στο Ωραιόκαστρο. Πιάσατε έτσι. Ανατολή και Δύση, δυτικά τη πόλη. Και... Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι θα είναι μεγάλη χώρη. Ο ένας είναι πολύ μεγάλος ο χώρος, ο άλλος είναι μικρότερος, αλλά εξυπηρετεί τοπικά. Στο Ωραιόκαστρο, επειδή έμενα. Πού είστε, πού βρίσκεστε? Πάνω στον κεντρικό το δρόμο είμαστε, στο Ωραιόκαστρο. Επί της οδού Θεσσαλονίκης. Επί της οδού Θεσσαλονίκης, βέβαια. Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο πολύ όλοι οι γονείς πήγαμε τα παιδιά μας σε παιδότοπους να παίξουν. Καθίσαμε εκεί να πάρουμε το καφέ ή το αναψυκτικό. Εσείς σερβίρετε εκεί και φαγητά? Ή μόνο έτσι? Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει και φαγητό, γιατί κακά τα ψέματα ότι όσο περισσότερο εξυπηρετεί σε παροχές, τόσο πιο ευχαριστημένος είναι και ο πελάτης. Δηλαδή, ο πελάτης ο οποίος ενδεχομένως έρχεται, επισκέπτεται το χώρο, είναι σημαντικό να μπορείς να του προσφέρεις και κάτι. Και φαντάζομαι οργανώνεται και πάρτι γενεθλίων. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε στο επιμελητήριο. Εσείς, κυρία Βαβούσκου, έχετε νιώσει ως επαγγελματίας την στήριξη του επιμελητηρίου στη δική σας την προσπάθεια την επιχειρηματική? Χρειάστηκε κάποια στιγμή να πάτε εκεί να ζητήσετε κάποια στήριξη? Ποια είναι η σχέση σας με το επιμελητήριο πέρα από την τωρινή σας υποψηφιότητα, τη δυναμική που βλέπω? Θα σας πω, εγώ
είχα στήριξη από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο τον Μιχάλη τον Ζουρπίδη, mm-hmm. ο οποίος οφείλω να του το αναγνωρίσω, όταν χρειάστηκε εν μέσω κορονοϊού να ζητήσω τη βοήθειά του και τη διαμεσολάβησή του στα Υπουργεία, πραγματικά η πόρτα ήταν ανοιχτή. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πριν από αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σχέση ιδιαίτερη με το επιμελητήριο, αν και ήμουν μέλος αυτού, λόγω του ότι δεν είχε χρειαστεί κάτι. Τώρα φτάνουμε σε αυτή τη χρονιά, το 2024. Ο κύριος Ζορπίδης πλέον μετά από 17 χρόνια ως πρόεδρος του επιμελητηρίου έχει φτάσει πλέον, έχει ολοκληρώσει την τελευταία θητεία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας πρόεδρος που να έχει κάνει περισσότερα χρόνια από τον Μιχάλη Ζορπίδη. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό συνέβη ειδικά γιατί πήρε και παράταση η τρίτη θητεία λόγω του κορονοϊού. Οπότε οι εκλογές πήγανε πιο πίσω και γι' αυτό το λόγο εκ των πραγμάτων πραγματικά έκανε 17 χρόνια. Κρίθηκε μάλλον με θετικό πρόσημο όπως ακούω από την αγορά αλλά και από τη δική μου την γνώμη. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε τι θα κάνουμε για να έχουμε μια επόμενη μέρα η οποία θα είναι έτσι με τα καλύτερα χρώματα, με πιο ζωντανά χρώματα, με περισσότερη εξωστρέφεια και με πρόεδρο τον Θάνο τον Κουλουτμπάνη και τον συνδυασμό μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι να μιλήσουμε λιγάκι για το πρόγραμμα του συνδυασμού Βεβαίως, μας. Τις προτάσεις να ακούσουμε. Έτσι ακριβώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Θάνος ο Κουλουτμπάνης από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μας συνάντηση, θυμάμαι ότι μου είπε ένα πράγμα, ότι η Ειρήνη πρέπει τώρα το επιμελητήριο να γίνει εξωστρεφές, να γίνει πιο εξωστρεφές για να το πω ακόμα πιο σωστά. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει η μεγάλη πόρτα του επιμελητηρίου να ανοίξει και να υποδεχθεί όλους τους επαγγελματίες. Κακά τα ψέματα ότι το επιμελητήριο βρίσκεται εκεί για τους επαγγελματίες και πρέπει η πόρτα αυτή να είναι ανοιχτή. Και τι σημαίνει ανοιχτή. Σημαίνει ότι όταν κάποιος χρειάζεται κάτι, να ξέρει ότι μπορεί να πάει και το επιμελητήριο να λειτουργήσει ανταποδοτικά και να το βοηθήσει. Τι εννοώ mm-hmm. με αυτό. Τι χρειάζεται κάποιος. Πρώτα απ' όλα κάποιος μπορεί να χρειαστεί βοήθεια στην έναρξη της επιχείρησής του. Οπότε θα μπορεί να έχει το επιμελητήριο ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Να έχει ένα γραφείο δηλαδή για τους νέους τους επαγγελματίες που να τους λέει κοίταξε να δεις, εσύ θέλεις να ανοίξεις μία επιχείρηση, ένα καφέ για παράδειγμα. Έτσι ένα παράδειγμα τυχαίο δίνω. Θα πρέπει να κάνεις αυτές τις κινήσεις για να το ανοίξεις το καφέ και αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση. Ή ακόμα θα πρέπει αυτός ο συμβουλευτικός χαρακτήρας να λειτουργεί ευεργετικά ακόμα και για τους επαγγελματίες που έχουν ήδη επιχειρήσεις. Δηλαδή, θέλω εγώ να επεκτείνω την επιχείρησή μου, να αλλάξω τον εξοπλισμό ή να κάνω κάποιες τροποποιήσεις. Θα μπορώ να συμβουλευτώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το επιμελητήριο θα αντικαταστήσει τους συμβούλους που τρέχουν τα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Όχι. Αλλά σαν πρώτη κίνηση θα μπορώ εγώ να επισκεφτώ το επιμελητήριο και να υπάρχει κάποιος και να μου πει, ξέρεις Ειρήνη, υπάρχει αυτό, αυτό και αυτό, το οποίο ενδεχομένως μπορεί και να σε εξυπηρετεί. Είμαι ένα newsletter, δεν χρειάζεται καν να πάμε εκεί και γνωρίζοντας τις δυνατότητές μου μέσα από το newsletter να αποτανθώ μετά σε ένα σύμβουλο επιχειρήσεων. Μια πρώτη εικόνα λοιπόν, μια πρώτη συμβουλή να σας δώσει κατευθυντήριες γραμμές και μετά να πάτε στον αρμόδιο έτσι, που μπορεί να καθοδηγήσει. Με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα σιγά σιγά τώρα κλείνουν τα ΜΕΝ, τα ΕΣΠΑ, θα ανοίξουν τα επόμενα τα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτά να διοχετευτούν μέσα από την αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένα ταμείο μικροπιστώσεων, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή η αγορά έχει πρόβλημα ρευστότητας λόγω της ακρίβειας και λόγω αυτής της ανασφάλειας που υπάρχει στις σχέσεις προμηθευτών και επιχειρήσεων, έχουν κοπεί οι πιστώσεις. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά και αυτές οι τράπεζες ουσιαστικά φυσικά δεν δανειοδοτούν τις επιχειρήσεις για να αναπνεύσουν με ρευστότητα. Έτσι ακριβώς, αλλά και οι ίδιοι προμηθευτές δεν δουλεύουν πλέον με πίστοση. Δηλαδή, αν έχεις να πληρώσεις, παίρνεις αυτά που χρειάζεσαι, τα προϊόντα για να μπορέσεις να τρέξεις την επιχείρησή σου. Οπότε μπορούμε να λειτουργήσουμε, να εγγενιάσουμε και να λειτουργήσουμε σε δεύτερη φάση ένα ταμείο μικροπιστώσεων για να τονωθεί η αγορά. Ξέρετε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν υπάρχει ένα παράθυρο των 7, των 8, των 10 χιλιάδων, πόσο διευκόλυνση θα είναι για αυτές τις επιχειρήσεις.
Και ένα τελευταίο να πω, μια που έχω το λόγο, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και ένα ταμείο υγείας, αλλά και συνταξιοδοτικό. Δηλαδή, εφόσον κάποιος είναι μέλος στο επιμελητήριο, θα μπορεί να πάρει μια κάρτα υγείας, που μικρά θεματάκια θα μπορούν να ρυθμίζονται μέσα αυτή την κάρτα και αυτή να είναι η κάρτα που να μπορούν να την έχουν όλα τα μέλη του επιμελητηρίου. Πλέον, το επιμελητήριο είναι ένα έξοδο που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί πηγαίνει μέσα από το TaxisNet. Οπότε, αν το πληρώσουμε εγκαίρως, παίρνουμε και την κάρτα και πραγματικά έχουμε όφελος. Όπως και το ταμείο το συνταξιοδοτικό, γιατί πλέον υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, όπως η δικηγόρη, ο σύζυγός μου δηλαδή. Γνωρίζω εκ των πραγμάτων μέσα από τον οικογενειακό μου, ας πούμε, άμεσο κύκλο, ότι πληρώνοντας ένα δεύτερο ποσό κάθε μήνα, για αυτούς που το θέλουν βέβαια, έτσι, προαιρετικά και συμπληρωματικά, μπορούν να πάρουν μία σύνταξη. Όλα αυτά είναι μικρά πράγματα, τα οποία τελικά αποδεικνύονται μεγάλα και είναι μέσα στο πρόγραμμα του δικού μας του συνδυασμού και του Θάνου του Κουλουτμπάνη. Ξέρετε, ο κύριος Κουλουτμπάνης δεν είναι τυχαίος. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτηκε πολύ, έβαλε κάτω πραγματικά τα δεδομένα, γιατί ήταν ήδη μέσα στο επιμελητήριο πολλά χρόνια και έφτιαξε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει σε όφελος του κάθε επαγγελματία στην πόλη μας. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Βαβούσκου, τι θα λέγατε στους τηλεθεατές μας παρακολουθούν σε όλη την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, σε όλο τον νομό, στην πόλη και στην περιφέρεια, διότι εκπροσωπείται όχι μόνο την πόλη και την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τι θα τους λέγατε, γιατί πρέπει να έρθουν στις εκλογές και να ψηφίσουν? Σίγουρα θα πρέπει να έρθουν. Πραγματικά θα πρέπει να στηριχθεί ο θεσμός του επιμελητηρίου. Καμιά φορά, ξέρετε, το κάνουμε όλοι αυτό και δεν είναι σωστό. Και θα πω ακριβώς τι εννοώ, ότι μπερδεύουμε τα πρόσωπα με τους θεσμούς. Μπορεί να είμαστε δυσαρεστημένοι με κάποιο πρόσωπο για τον Α ή Β λόγο και μετά την πληρώνει ο θεσμός. Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το θεσμό του επιμελητηρίου. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, βρε παιδιά, τα επιμελητήρια είναι αυτό που έχουμε. Αν δεν είναι τα επιμελητήρια, τότε τι άλλο έχουμε σαν εργαλείο για να ακουστούμε? Θα πρέπει λοιπόν να το ενισχύσουμε αυτό το πράγμα, να έρθουμε, να ψηφίσουμε, να δώσουμε μια ηχηρή εντολή στην επόμενη διοίκηση του επιμελητηρίου για να μπορεί να διεκδικεί από την Αθήνα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ας λίγο ξεβολευτούμε. Δεν θα είναι Σάββατο, θα είναι Κυριακή, θα είναι Δευτέρα. Ας κατέβουμε στη ΔΕΘ, στο περίπτερο 10, έχει και πάρκιν, να ρίξουμε την ψήφο μας και αν περισσεύει και κανένας σταυρός, να βάλουμε και ένα σταυρό στην Ειρήνη Βαβούσκου. Γιατί πραγματικά κάνω μια τεράστια προσπάθεια και θεωρώ ότι αυτό αποδεικνύεται μπαίνοντας και στην ιστοσελίδα μου. Κάποιος γύρισε και μου είπε τις προάλλες, Ειρήνη, το έχεις μπουκώσει το πράγμα, το έχεις τερματίσει. Κάνατε επαγγελματική δουλειά για τον αγώνα, δηλαδή δεν κάνετε ό,τι. Μπήκατε πολύ δυναμικά. Είναι η φύση μου τέτοια. Λοιπόν, είστε μαχητικοί. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω τελευταίο, τι ανταπόκριση συναντάτε, επισκέπτεστε επαγγελματίες, φίλους γνωστούς, τους γνωστούς των γνωστών, τι σας λένε θα έρθουν να ψηφίσουν? Δηλαδή, δέχονται το μήνυμά σας? Βέβαια θα τους παίρνετε εκείνη η μέρα και τηλέφωνο. Μαρία, πήγες, ψήφισες? Γιάννη, Κώστα, θα τους τσεκάρετε. Τι σας λένε? Όσον αφορά τη δική μου την... Θα έρθουν να ψηφίσουν για εσάς ή για το συνδυασμό? Τι λένε περισσότεροι? Όσον αφορά τη δική μου την προεκλογική, εγώ έχω τελειώσει. Έχω αρχίσει εγκαίρως, οπότε έχω κάνει 2 και 3 βόλτες στη δική μου τη λίστα. Γυρίσατε όλα τα καλά. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα αυτό. Είμαι πολύ οργανωμένη. Οργανωμένος είναι και ο συνδυασμός μας. Όχι το πιστεύω, αλλά είμαι σίγουρη ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον συνδυασμό, γιατί θα μπορέσουμε με τη δική σας τη δύναμη να πάμε παρακάτω και να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Για μας, όχι για τους ξένους, για μας. Πολύ ωραίο μήνυμα. Να σας ευχαριστήσω που ήσταν εδώ μαζί μας και μας είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ βεβαίως καλή επιτυχία. Σας και όπως σας είπα στην αρχή, πριν ξεκινήσουμε, θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας στην αποστολή που θα κάνουμε το Μάρτιο στην αγαπημένη Μεσίνη, στη Μεσίνα. Σας είπα ότι η μισή καταγωγή μου είναι από εκεί ούτως ή άλλως. Η μισή βιολογική καταγωγή μου, να το πούμε έτσι. Ναι. Οπότε θα χαρούμε να σας έχουμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι με τη Δύο Τηλεόραση για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή σας. Γεια σας.